Τα Χριστούγεννα με σένα είναι τόσο ευτυχισμένα. Είσαι τα ζαχαρωτά μου, τα παιχνίδια και η χαρά μου. Χαμόγελα και ευχή σου, να είναι όλα στη ζωή σου. Όπως τώρα ευτυχισμένα, τα Χριστούγεννα με σένα. Στολίστηκε η πόλη, ευχές κάνουν όλοι. Μα έγινε αλήθεια η δική μου ευχή. Χριστούγεννα τώρα, φωτάκια και δώρα. Για φέτος το δώρο που θα πάρω είσαι εσύ. Δικό μας το άστρο, του έρωτα κάστρο. Χριστούγεννα τώρα και πάντα μαζί. Τα Χριστούγεννα με σένα είναι τόσο ευτυχισμένα. Είσαι τα ζαχαρωτά μου, τα παιχνίδια και η καρά μου. Χαμόγελα και ευχή σου, να είναι όλα στη ζωή σου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 5:31 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στην καθημερινή σας παρέα. Πέμπτη σήμερα, 19 Δεκεμβρίου, κυρία Ανθή. Σήμερα στα τζιν σε βλέπω. Σήμερα νομίζω είμαι σαν καουμπόι. Σαν καουμπόισα. Ναι, σαν καουμπόισα. Δεν ξέρω τι βρήκε τη Μαρία Καραπλή. Ωραίο είναι. Αλλά εντάξει, ένα απλό καθημερινό τζινάκι. Που φορούσαν οι καουμπόισες που βγαίνανε για να πάνε στο σαλούν. Στα παλιά τα χρόνια. Παραλίγο να μην έρθω, ήδη το είδες. Παραλίγο να ξεκινήσεις μόνος εκπομπή. Γιατί χθες το βράδυ ξενύχτησες. Ναι, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τέλος πάντων, παιδιά και εμείς, τι λοιπόν, να κάνεις κι εσύ. Έρχονται τα Χριστούγεννα, οι Ιορδάνοι πλησιάζουν. Το είπαμε αυτό κάθε μέρα. Αντίστροφη μέτρηση. Άντε, το πέτυχες πάλι το 18. 5 μέρες. 18 ώρες. 18 λεπτά και 0 δευτερόλεπτα για να πάμε στα όμορφα Χριστούγεννα. Σου είπα πήγαινε παίξε το 18. Πήγαινε παίξε έτσι το 18. Έτσι μου λες κάθε μέρα, αλλά με κοροϊδεύεις. Όχι, πήγαινε παίξε το 18 σου λέω. Σε οτιδήποτε, σε λαχείο, σε τζόκερ, σε κάτι. Θα το παίξω. Έχεις δίκιο, θα το κάνω. Λοιπόν, θα τι το άλλο κάνω. Είναι η τύχη. Αυτό δεν είναι η τύχη. Θέλω να από πούμε, σε παρακαλώ πολύ, χρόνια πολλά. Σήμερα σε ποιον? Στην Αγλαία, ναι, και στον Άρη. Και Αγλαία έχω και Άρη. Βέβαια με τον Άρη είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Ο Άρης είναι δύσκολη γιορτή. Γιατί δεν ξέρεις πότε, αλλά χρόνια πολλά. Παίρνεις τους φίλους και σου λέει δεν γιορτάζω τώρα, γιορτάζω κάποτε άλλοτε. Ναι, αλλά λες δεν πειράζει, βραδερφέ. Ναι. Χρόνια πολλά σου λέω. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε. Την αντίστροφη μέτρηση την είδαμε. Πάμε και μέχρι τη Σουηδία να δείτε το πιο εντυπωσιακό ξενοδοχείο στον κόσμο, γιατί είναι ξενοδοχείο φτιαγμένο από πάγο. Παρακαλώ πολύ. Ένα ξενοδοχείο όπου. Αυτό είναι σειρά, το δείχνουμε και το ξαναδείχνουμε. Κάθε χρόνο αυτό λιώνει και μετά το ξαναφτιάχνουν. Ναι. Νομίζω έτσι γίνεται. Λέει, το χτίζουν κάθε χρόνο, σαν το κεφίρι της Άρτας είναι αυτό. Η μέση θερμοκρασία του είναι -5 βαθμοί Κελσίου, ναι, μέσα, αλλά δίνονται όλα τα δυνατά μέσα για να κρατούνται οι φιλοξενούμενοι ζεστοί και ζωντανοί, θα έλεγα. Συνολικά λέει. Θυμάσαι με το παλτό, με Silver Bank. Είναι 30.000 κυβικά μέτρα χιονιού και πάγου. Αυτό θέρμανση δεν έχει. Όχι, τι θέρμανση να έχει καλά. Ξέρω. Αυτό θα λέω. Και πώς κοιμάσαι το βράδυ? Με τα αντιανεμικά, φαντάζομαι. Ωραία. Θυμάσαι, είχε γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί σε πληρώνουν. Πληρώνεις, είναι εμπειρία. Μη γελάς, είχε γίνει στο κέντρο της Αθήνας, δεν το θυμάσαι αυτό, ένα μπαρ από πάγο. Εγώ είχα πάει εκεί. Καλά, ωραία. Το μπαρ από πάγο δεν ήταν τίποτα. Ναι, αλλά έμπαινες με συγκεκριμένη ενδυμασία. Δεν έμπαινες έτσι με το πουκαμισάκι. Όπως πας στο παγοδρόμιο που βάζεις τα πέδιλά σου κτλ. Έβαζες, πώς το λένε, γάντια, κασκόλ από πάνω, μπουφάν. Ωραία εμπειρία. Δεν θα πήγαινε δηλαδή. Εκεί, άμα με πληρώναν, να πήγαινα. Αλήθεια. Τι θα πληρώσω κιόλα. Μα δεν θα θες να δεις πώς είναι να ζεις μες στον πάγο σαν τον Εσκιμό. Όχι, γιατί. Ο Εσκιμός θέλει να δει πως ζούμε εδώ με 40 βαθμούς. Μπορεί και να θέλει. Δεν θέλει. Δεν ξέρω. Ο Εσκιμός, άμα του πεις να τα βγάλει αυτά τα πράγματα, δεν έρχεται. Σου λέει 40 βαθμούς. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Πάμε και μέχρι την ιδιαίτερη πατρίδα μου, παρακαλώ πολύ, Ιορδάνη. Το Βόλο, να δεις τι έχει γίνει εκεί πέρα. Γιατί εκεί στολίζουμε γλυκά. Στολίζουμε με ό,τι βρούμε μπροστά μας. 7.000 cupcakes λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν και φτιάχτηκαν για να στολιστεί ένα από τα δεκάδες δέντρα που είναι στολισμένα στο Βόλο. Αυτά τα κρεμάσανε. Τα κρεμάσανε, για την ακρίβεια, νομίζω τα καρφιτσώσανε. Τους βάλανε. Αντί να τα φάνε, μπήκαν στο ρεκόρ Γκίνες. Δεν το κάνανε για το ρεκόρ Γκίνες. Α, δεν το κάνανε γι' αυτό. Το κάνανε έτσι για τη χαρά. Εμείς πάντως στην Ξάνθη κάναμε ένα μεγάλο σαραγλί, κάναμε και μια μεγάλη καριόκα για να μπούμε στο ρεκόρ Γκίνες. Μπήκατε. Βέβαια. Α, ναι. Βέβαια. Ποιος άλλος θα κάνει τέτοια μεγάλη τρέλα. Με καριόκια. Πρώτα φάγατε. Βέβαια. Μετά κόπηκε κομμάτι καριόκια και μοιράστηκε. Σαν το τίμιο ξύλο είναι αυτό. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Και κάνετε και πολύ ωραία γλυκά στην Ξάνθη. Να σου πω, πάμε και λίγο στα πιο σοβαρά τώρα. Ναι, δεν πάμε και δεν πάμε μέχρι τη Βουλή. Εχθές το βράδυ πέρασε ο προϋπολογισμός με 158 ναι. Αλλά είχαμε τις εξαγγελίες που λέγαμε τον κύριο Μητσοτάκη. Θα τα δούμε σε λίγο. Τελικά μειώθηκε ο έμφυα. Τον μείωσε. Κι άλλο τον έμφυα. Όχι τώρα, από το 20 και μετά. Μείωση του έμφυα κατά 8% και της εισφοράς ελληνικής. Ξεκίνησε να μειώνεται η εισφορά ελληνικής. Αυτό που σημαίνει ότι θα φέρει μια μικρή ανακούφιση, έστω μικρή, στα εισοδήματα των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Όλοι αυτοί που πληρώνουν την εισφορά ελληνικής θα δούνε μια αύξηση στους μισθούς τους. Είπε, αυτό είναι βέβαια, σημαντικό. Ότι δεν έχουμε κάνει όλα όσα μπορεί να περίμενε η μεσαία τάξη να γίνουν, αλλά σιγά σιγά και σταδιακά προχωράμε. Πάντως λοιπόν, τώρα η συζήτηση προϋπολογισμού ήταν σε χαμηλούς τόνους. Δεν είναι όπως παλιά. Χαλαρά ήταν τα πράγματα. Καλά, χαμός. Παλιά είχε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Τώρα ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης ήταν πιο χαλαρός. Χαιρετούσε στα έδρανα. Έβγαζε selfie. Κάτσε να το δούμε κιόλας. Έβγαλε selfie με τους υπουργούς. Σου λέει καλά τα πήγαμε. Ναι. Ανακοινώσαμε ότι ήταν να ανακοινώσουμε. Τώρα βγάλουμε και μία selfie. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι εκεί, ή όχι? Ο κύριος Σταϊκούρας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Με τον κύριο Σκυλακάκη, το οικονομικό επιτελείο είναι αυτό. Ναι, όχι, δεν που πέρασε τον προπολογισμό. Δεν είναι ο Χρυσοχοΐδης, νομίζω ότι είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε άλλα ζόρια εχθές. Εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε και αυτά. Αυτό που μας προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση εχθές, πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, ήταν η πρόταση της εισαγγελέως για την ποινή στη Χρυσή Αυγή, στο Ρουπακιά, σε όλη αυτή τη δίκη που κράτησε 4,5 χρόνια και βγήκε η εισαγγελέας και είπε: μόνο ο Ρουπακιάς φταίει. Κανείς άλλος. Δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Στην ουσία δεν αναγνωρίζει την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και λέει το ότι μπορεί ένα κόμμα να λέει και να μιλάει και να. Ναι, είναι η πρόταση της εισαγγελέως, σωστά. Δεν σημαίνει ότι είναι εγκληματική οργάνωση και πάντως μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση σε νομικούς κύκλους. Εγώ χθες ήμουνα κάπου που υπήρχαν έγκριτοι δικηγόροι και είχαν πάθει σοκ από την πρόταση. Νομίζω όλοι πάθαμε ένα σοκ. Εντάξει, πολλοί λένε ότι παιδιά δεν μπορούν να κρίνουμε τις αποφάσεις τις προτάσεις των εισαγγελέων ή τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Είναι ανεξάρτητα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η εισαγγελέας μετά από 4 χρόνια τόσους μάρτυρες δεν είδε από πίσω. Λέει ο Ρουπακιάς πήγε ως δολοφόνος και το σκότωσε, λέει, το Φίσα, αλλά δεν υπήρχε συντονισμός. Και δεν υπήρχε στοχοποίηση. Φαίνεται ότι δεν είχε στοχοποιηθεί και ότι δεν υπήρχε συντονισμός. Στους Αιγύπτιους το πέραμα δεν υπήρχε. Στα πετράλωνα δεν υπήρχε. Μην ρωτάς, θα τοποθετηθώ και δεν επιτρέπεται να τοποθετηθώ. Γιατί δεν επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται. Θα πω τη γνώμη μου. Αλλά δεν είμαστε, δεν βγάζουμε και απόφαση. Κανείς δεν περίμενε τέλος πάντων τη συγκεκριμένη απόφαση. Εγώ συγκλονίστηκα. Δεν είναι απόφαση, λέμε πρόταση. Είναι πρόταση, συγγνώμη. Εγώ συγκλονίστηκα και με τη μητέρα του Παύλου Φίσα που λέει ότι σήμερα εδώ ξαναμαχαιρώνεται το παιδί μου, ξαναδολοφονείται το παιδί μου 75 μήνες μετά. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Η απόφαση έτσι κι αλλιώς θα βγει το Μάιο, παιδιά. Έχουν αγορεύσουν τώρα δικηγόροι. Θα βγει το Μάιο. Ας ελπίσουμε ότι η απόφαση, ας πούμε, του δικαστηρίου δεν θα μοιάζει, δεν θα είναι κοντά στην πρόταση της εισαγγελέως. Εμείς αυτό έχουμε να πούμε. Τώρα, τι έγινε χθες στο κουκάκι, τέτοια ώρα, χθες το πρωί, που έγινε η έφοδος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω, για να το, καταρχήν, να πούμε ότι υπάρχουν οι συλληφθέντες. Εκενώθηκαν 3 κτίρια, έγινε μια συντονισμένη επιχείρηση, ξεκίνησε νωρίς το πρωί, γύρω στις 6 και 10 και τα αποτελέσματα τα είδατε όλοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι μας προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση όλα αυτά που πετάξανε στους αστυνομικούς, οι παγίδες που είχαν στήσει μέσα στην κατάληψη. Οι παγίδες, είχαν φτιάξει πόρτες με βίδες πάνω, τόσο ώστε αν περάσει ο αστυνομικός να πέσουν καταπέλτες στην ουσία, να πέσουν επάνω τους. Και μάλιστα στο δελτίο τύπου που έβγαλε η ελληνική αστυνομία λέει ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Ναι. Βέβαια, κυκλοφόρησε χθες μία φωτογραφία. Αυτή εδώ που βλέπουμε. Αυτή είναι. Που είναι στην ταράτσα. Μπράβο, που είναι στην ταράτσα, που φαίνεται να είναι πεσμένα κάποια άτομα κάτω. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε, βέβαια, ήταν με ένα από τα άτομα με κουκούλα στο κεφάλι. Ναι, η οποία αυτά είναι και τα πλάνα που είχαμε, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Ο κ. Χρυσοχοΐδης λέει ότι ούτε κουκούλα υπήρχε, ούτε βία ασκήθηκε από τους αστυνομικούς και η ελληνική αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα και φωτογραφίες προκειμένου να δει ο κόσμος το τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Πάντως, εχθές υπήρχαν έντονες αντιδράσεις με αφορμή αυτά τα πλάνα που είδαμε, γιατί η αντιπολίτευση κατηγόρησε την αστυνομία ότι ουσιαστικά χρησιμοποιεί μεθόδους Γκουαντάναμο για να συλλάβει τον κόσμο. Αλλά είναι μια περίεργη ιστορία, να σας πούμε γιατί. Γιατί η αστυνομία ζήτησε την άδεια από ένα διπλανό σπίτι, από τους ένικους εκεί, τους κάτοικους που μένουν στο σπίτι για να μπουν μέσα. Αυτοί είπαν να έρθει πρώτα εισαγγελέας. Εισαγγελέας δεν ήρθε και η αστυνομία μπήκε στην ταράτσα αυτού του σπιτιού από άλλο σημείο. Δεν μπήκε μέσα από το σπίτι. Και ανέβηκαν ο πατέρας με τα δύο παιδιά στην ταράτσα. Και είναι πολλοί που λένε αυτοί τι δουλειά είχαν να ανέβουν στην ταράτσα. Θα σου πω τι έγινε, γιατί διάβαζα χθες πάλι το δελτίο τύπου. Πήγαινε οι αστυνομικοί, όπως είπες, να ρωτήσουν αν υπάρχει πρόσβαση στο σπίτι, στο διπλανό. Τους είπανε όχι. Ανεβαίνουν οι αστυνομικοί από την ταράτσα, βλέπουν τα δύο παιδιά που τα συνέλαβαν κιόλας, γιατί ήταν μέσα στην κατάληψη. Ο πατέρας, προκειμένου να καλύψει τα παιδιά, προσπάθησε να αποθήσει τους αστυνομικούς. Έγινε επεισόδιο δηλαδή. Ναι, η μητέρα. Και πήγε να πάρει και το όπλο που λένε οι αστυνομικοί. Τώρα τι από αυτά είναι αλήθεια τώρα. Εμείς λέμε αυτά που δίνονται στη δημοσιότητα. Μήπως ο Αντώνης ο Μανιώτης θα μπορεί να μας πει. Καλύτερα νομίζω έχει το ρεπορτάζ ο Αντώνης. Αντώνη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Να σας πω καταρχήν, ξεκινάω από τα τελευταία γεγονότα. Είναι τα αντίπεινα στη συζήτηση που κάνετε στο θέμα της εκκαίνωσης των χθεσινών καταλήψεων στο Κουκάκι. Ναι. Βρισκόμαστε εμείς λοιπόν εδώ, στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπετε καταστήματα τα οποία τα έχουν μουτζουρώσει με σπρέι στις βιτρίνες. Τα άτομα που χτες έκαναν πορεία ήταν περίπου 150 με 200 κουκουλοφόροι που ήρθαν εδώ στην οδό Ερμού, ξεκίνησαν από το μοναστηράκι, από την πλατεία της Αγίας Ειρήνης, συντεταγμένοι. Και ενώ υπήρχε μια οδηγία από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής να έχουν αυξημένα μέτρα ενόψει των εορτών, προκειμένου να διασφαλίσουν την ειρηνική και ομαλή διεξαγωγή όλων των εμπορικών κινήσεων και των αγορών εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων εδώ στην περιοχή, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε και ένα ακόμη ATM, το οποίο το μουτζούρωσαν χθες το βράδυ, στην πρόσωψη ενός μεγάλου καταστήματος. Το έχουν ξανακάνει αυτό. Το έχουν ξανακάνει, Αντώνη. Επί της Ερμού, ναι. Το έχουν ξανακάνει. Υπήρχαν όμως εδώ πέρα πολλές ομάδες περιφρούρησης γύρω στην περιοχή, στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Ήταν συγκεκριμένα η νεοσύστατη ομάδα δράσης με τις μοτοσικλέτες. Ήταν αστυνομικοί της ομάδας Πάνθυρες, αυτοί που είναι με τα μεγάλα βαν, οι μαυροντημένοι αστυνομικοί για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Αλλά υπήρχαν και δημιουργίες ΜΑΤ, ακόμη και άνδρες της ασφάλειας. Και όμως οι αντιεξουσιαστές κατάφεραν να έρθουν εδώ πέρα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, να κάνουν μια συντεταγμένη πορεία, να ανέβουν την οδό Μητροπόλεως. Και ενώ μάλιστα έχουμε μαρτυρία από υπεύθυνο ασφαλείας ενός καταστήματος καφέ, το οποίο είπε στις ζημιές ότι όταν αντιλήφθηκαν την πορεία των κουκουλοφόρων να ανεβαίνουν την οδό Μητροπόλεως, ενημέρωσαν το 100. Και περίπου 1 τέταρτο αργότερα, τα ίδια άτομα, οι κουκουλοφόροι, κατέβηκαν τη Μητροπόλεως με σφυριά στα χέρια και άρχισαν να σπάνε τις βιτρίνες των καταστημάτων. Ναι. Ενώ, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπήρχαν σαφείς οδηγίες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής να προλάβει τέτοιες ενέργειες. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο να δράσουν. Πλησιάζουμε τώρα το σούπερ μάρκετ, του οποίου θα σας δείξουμε, έχουν γράψει και συνθήματα μπροστά. Και έχουν σπάσει τα τζάμια, στα οποία οι υπεύθυνοι του σούπερ μάρκετ έχουν τοποθετήσει πρόχειρα χαρτόνια μέχρι να γίνει η αντικατάστασή τους. Αντώνη, και αυτό έγινε 9 η ώρα το βράδυ. Αυτό έγινε 9 η ώρα το βράδυ. Έγινε 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Ενώ αυτοί έκαναν συντεταγμένη πορεία μέσα στο κέντρο της Αθήνας και απέναντι υπάρχει και ένα ATM. Το οποίο κατάφεραν να σπάσουν με τα σφυριά χωρίς να τους εμποδίσει κανείς. Και όταν επενέβη η αστυνομία, από ό,τι μας είπε και ο ίδιος ο μάρτυρας, το προσωπικό ασφαλείας του συγκεκριμένου καταστήματος, οι αστυνομικοί δεν έκαναν ούτε προσαγωγές ούτε συλλήψεις. Αντώνη, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε τον μάρτυρα, τον αυτόπτη μάρτυρα, να ακούσουμε τι είπε. Γύρω στις 8:30-9 παρατέταρτο είχαμε μια διέλευση από περίπου 150-200 άτομα που ανήκουν πιθανόν σε αναρχικούς ή αντιεξουσιαστές. Ανεβήκανε προς τα πάνω σαν αντιπερισπασμό, φωνάζανε συνθήματα κατά της ελληνικής αστυνομίας. Ενημερώσαμε το κέντρο της άμεσης δράσης, τα πάντα, και μετά από περίπου 1 τέταρτο 20 λεπτά γυρίσανε πίσω με βαριοπούλες, με σφυριά και προκαλέσανε ζημιές στο κατάστημα και πανικό και στους πελάτες, στο προσωπικό, στο φύλακα Μεσόλα. Φόρησαν κουκούλες. Ήτανε καλυμμένα τα πρόσωπά τους, τα χαρακτηριστικά τους, σαν να ήταν οργανωμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη μου, άκουσε με λίγο μια στιγμή. Δώσε μας δύο απαντήσεις για το τι έγινε χθες στο Κουκάκι και στις άλλες περιοχές με αυτές τις συλλήψεις. Γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα. Ας πούμε, η κυρία Βαρβάρα μας λέει ότι η ταράτσα είναι δική τους και είναι σπίτι. Είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, είναι ένας χώρος Είναι ιδιωτικός χώρος. Δεν μπορεί να ανεβαίνεις έτσι επάνω χωρίς την άδεια εισαγγελέα. Παιδιά, λίγο την επιστροφή κλείστε. Δεν μπορείς να ανεβαίνεις έτσι επάνω. Για πες μας, τι έγινε χθες στο Κουκάκι. Ισχύει αυτό, Ιορδάνη, ξεκινώντας από τις συλλήψεις. Σήμερα θα οδηγηθούν το μεσημέρι στον εισαγγελέα συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων είναι οι 7 Έλληνες και οι 2 Αλλοδαποί. Οι Αλλοδαποί είναι ένας Βέλγος και ένας Σουηδός. Στους 7 τώρα μέσα συγκαταλέγονται οι 2 γη στην κατάληψη της οδού Ματρόζου. Τα παιδιά αυτά θεωρούνται ότι ήταν μέσα στην κατάληψη. Σκαρφάλωσαν από το κλιμακοστάσιο όταν πλέον μπήκαν οι αστυνομικοί. Μετά από μεγάλες προσπάθειες έσπασαν την πόρτα, τη σιδερένια, μασίφ πόρτα, όπου είχαν μπει από πίσω και μεταλλική δοκή για να μην ανοίγει. Όταν λοιπόν μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, οι 2 νεαροί σκαρφάλωσαν από την κυκλική σιδερένια σκάλα στην ταράτσα, πέρασαν δίπλα στο δικό του σπίτι και μάλιστα εκείνη την ώρα έκλεισαν και την καταπακτή, αυτό τον καταπέλτη που είπατε προηγουμένως με την Ανθή, η οποία είναι μια ιδιοκατασκευή. Σαν καταπακτή ήταν στο τέρμα πάνω τη ταράτσα, έπεφτε σαν καπάκι αυτό το πράγμα, ναι, στην σκάλα, προκειμένου όποιο ανεβαίνει τη σκάλα να μην μπορεί να βγει επάνω στην ταράτσα. Οι αστυνομικοί πώς ανέβηκαν στην ταράτσα. Λοιπόν, λένε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί πώς ανέβηκαν στην ταράτσα. Οι αστυνομικοί λένε λοιπόν τώρα ότι ανέβηκαν από την κυλιόμενη σκάλα, την σιδερένια τη κατάληψη. Έσπρωξαν επάνω την καταπακτή αυτή με τα καρφιά. Με εντολή εισαγγελέα. Εκεί είχαν εντολή εισαγγελέα εκεί να μπουν. Στο κτίριο που ήταν υποκατάληψη υπήρχε εντολή εισαγγελέα. Όμως δεν είχαν χαρτί. Ναι. Δεν είχαν χαρτί για να μπουν στο σπίτι της οικογένειας. Άρα στην ταράτσα ανέβηκαν, βεβαίως μπήκαν μετά. Άρα στην ταράτσα ανέβηκαν χωρίς εντολή εισαγγελέα. Από το κτίριο την κατάληψη. Ανέβηκαν μέσα στην ταράτσα, ανέβηκαν από την κατάληψη και πήδηξαν στη διπλανή ταράτσα του σπιτιού των παιδιών και του πατέρα τους, χωρίς να έχουν εκεί εντολή εισαγγελέα. Άρα παρόν δεν ήταν εισαγγελέας, γιατί ακούστηκε και αυτό. Επειδή ακούστηκε χθες ότι ήταν παρόν και εισαγγελέας εκεί στην επιχείρηση της αστυνομίας, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ήταν. Ήτανε παρόν ο εισαγγελέας στις εκενώσεις των καταλήψεων. Που σημαίνει αυτό είναι το ξεκάθαρο. Ο εισαγγελέας ήταν παρόν. Είναι πολύ λογικό. Αφού ήταν ο εισαγγελέας, γιατί δεν έδωσε εντολή, αφού να ήταν μπροστά, να ανεβούν και στην ταράτσα. Δεν έδωσε εντολή ο εισαγγελέας να μπουν στο σπίτι της οικογένειας. Αυτό, αν είχε δώσει τέτοια εντολή ο εισαγγελέας, θα είχαν μπει μέσα οι αστυνομικοί. Όπως και έγινε αυτό αργότερα. Αλλά στο αρχικό στάδιο δεν μπήκαν, δεν επέτρεψαν και οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα. Αν κάποιος μπει αν έρθει στο δικό μου σπίτι ένας αστυνομικός και μου χτυπήσει την πόρτα, έχω το δικαίωμα να το αρνηθώ. Και να ζητήσω να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία, δηλαδή ένταλμα. Ένταλμα ερεύνης λέγεται αυτό το πράγμα. Ερώτημα για να μπεις μέσα και να το κάνεις. Όταν βεβαίως διαπιστώσεις, όταν υπάρχουν υπόνοιες, η πιθανότητα τέλεσης εξοπλισμού να πράξουμε στο σπίτι. Ερώτημα δεύτερο. Κουκούλα υπήρχε, γιατί είδαμε μία φωτογραφία με μία κουκούλα. Έναν άνθρωπο με μία κουκούλα. Πιστάγωνα δεμένο με κουκούλα. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν, και το λέω με πάσα επιφύλαξη αυτό το πράγμα, είναι ότι αυτός που κάθεται κάτω είναι ο πατέρας της οικογένειας, κάθεται κάτω ο κλαδόν με τα πόδια, δεμένος πιστάγκωνα με χειροπέδες και ενδεχομένως να του έχουν σηκώσει την πλούσα και να την έχουν βάλει στο κεφάλι. Αλλά αυτό είναι μια πιθανότητα. Πιθανότητα, αλλά πάντως δεν πρόκειται για γυναίκα. Αυτό. Η αστυνομία δεν απαντάει σε αυτό. Αν έβαλε κουκούλα σε έναν άνθρωπο δεμένο. Το αφήνει λίγο ασαφές. Λέει ότι η γυναίκα λέει δεν την πειράξαμε. Ναι. Εγώ κάνω το ερώτημα για ποιο λόγο. Γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης βγήκε χθες και είπε ότι δεν υπήρχε κουκούλα και δεν υπήρχε και βία από τους αστυνομικούς. Εμείς είδαμε μια φωτογραφία. Είναι προϊόν μοντάζ, είναι κουκούλα. Δεν υπήρξε βία μετά τη σύλληψή τους. Είπαν όλοι, και οι αστυνομικοί και ο υπουργός, είπαν ότι δεν ασκήθηκε καμία βία μετά τη σύλληψή τους. Ασκήθηκε μόνο η αναγκαία βία για την ακινητοποίηση και την δέσμευσή τους. Παίζουμε με τις λέξεις τώρα. Παίζουμε με τις λέξεις. Μάλιστα. Αντώνη, να πούμε ότι αυτοί που. Να σας πω κάτι τελευταίο, θα ήθελα ένα λεπτό. Να πούμε ότι στο σπίτι αυτός που συνελήφθη είναι ο πατέρας, ο σκηνοθέτης, και τα 2 του παιδιά είναι 2 νεαροί. Ο ένας είναι, νομίζω, ασκούμενος δικηγόρος και ο άλλος φοιτητής. Ασκούμενος δικηγόρος και ο άλλος είναι φοιτητής, μάλιστα. Και ο πατέρας είναι σκηνοθέτης. Ο πατέρας κατηγορείται. Λοιπόν, τα τελευταία είναι, έχουμε λοιπόν ανάληψη ευθύνης. Θυμάστε στην προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε μέσα στη βροχή, πήγα κάτω στον Άλυμο που είχαμε φωτιά στα σκάφη. Ναι. Αυτή ήταν μια εμπριστική ενέργεια για την οποία έγινε ανάληψη ευθύνης. Όπως και στο σπίτι του συναδέλφου μας, του δημοσιογράφου στην Καλογρέζα, στο αυτοκίνητο ενός security την ίδια μέρα με γκαζάκια στο Περιστέρι, αλλά και στην εταιρεία, στην καφετέρια, στην Κηφισιά που ανήκει σε τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Για όλα αυτά τα 4 χτυπήματα ανέλαβε την ευθύνη η οργάνωση Ομάδες Διασποράς της Ανομίας. Με χθεσινή τους χθεσινοβραδινή ανάρτηση στην σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Θα σε ξαναβρούμε και αργότερα. Νύχτα, δυστυχώς... Κάνε το ρεπορτάζ εκεί στην Ερμού, θα σε ξαναβρούμε και αργότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, Αναστασία Αργυριάδου, Θεσσαλονίκη. Και εκεί σπασμένα. Γιατί βγήκαν και εκεί ομάδες. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν. Και τα σπάγανε για τις καταλήψεις, δεν είναι. Δεν ήταν ήσυχη νύχτα ούτε στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ έγινε καταδρομική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων σε καταστήματα στην οδό Τσιμισκή. Έσπασαν βιτρίνες σε 13 καταστήματα επί της οδού Τσιμισκή στην Παύλου Μελά. Και θα δείτε ότι στη σειρά, όπως βλέπετε, ο Βασίλης Χρυσόπουλος σας δείχνει, λείπει όλη η βιτρίνα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Με πέτρες έχουν σπάσει τις βιτρίνες από όλα τα καταστήματα επί της οδού Τσιμισκή. Ήταν μια ομάδα κουκουλοφόρων η οποία έσπασε τις βιτρίνες και πέταξε και τρικάκια υπέρ των καταλήψεων. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα παιδιά ποιον εκδικούνται. Ποιον εκδικούνται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν πας και σπάς το κατάστημα. Αυτό λέγαμε τώρα εδώ με τους συναδέλφους. Ο οποίος θέλει να δουλέψει τα Χριστούγεννα. Ναι. Ποιον, αυτόν που είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, ας πούμε. Το κατεστημένο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ο άνθρωπος αυτός που έχει το μαγαζί, το κατεστημένο. Τι να σου πω. Η Ιορδάνη, αυτό λέγαμε με τους συναδέλφους. Οι άνθρωποι. Οι επιχειρηματίες περιμένουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες των γιορτών και τους συμβαίνουν αυτές οι πολύ σημαντικές ζημιές. Βλέπετε κατεστραμμένες βιτρίνες σε όλα τα καταστήματα. Εμείς βλέπουμε ωραία φορέματα πάντως. Ο καθένας ό,τι θέλει βλέπει. Έχει και ωραία φορέματα, διότι είναι γνωστή η μόδα στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ μπροστά, πολύ προχωρημένη. Εδώ λείπει όλη η πρόσωψη του καταστήματος, όλη η πόρτα. Ναι, αλλά δεν κάνουμε ένα γενικό, Αναστασία, σε αυτό το κατάστημα. Ρε Αναστασία, δηλαδή, εντάξει, προσπαθεί. Να δώσει το ρεπορτάζ. Είναι και λίγο κατάλληλη η ώρα. Σε παρακαλώ λίγο. Γιατί το προσπερνάμε έτσι αυτό το κατάστημα. Να το χαλαρώσουμε λίγο. Επιτέλους με τα σπασμένα. Πήγαμε στις τσάντες. Πάμε λίγο στο προηγούμενο κατάστημα. Θέλετε να επιστρέψω πίσω. Ναι, με και τσάντες όμως στη Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι ο περατέρ. Λίγο να σπάς το κιλάκι μας με αυτά τα πράγματα. Είναι ο Βασίλης ο Ισόπουλος. Έλα ρε Βασίλη, πήγαινε να το δει. Θέλει ο Ιορδάνης λίγο να επιστρέψουμε στην προηγούμενη βιτρίνα. Σε παρακαλώ. Τις καλές τις βιτρίνες τις τρέχουμε. Παιδιά. Ενώ βλέπετε το ωραίο θέαμα εδώ της βιτρίνας, να σας πω ότι η αντίδραση της αστυνομίας ήταν άμεση. Έγινε μια επιχείρηση στην πλατεία της Ροτόντας και είχαμε 18 προσαγωγές σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα. Όμως, φωτιά στα κόκκινα, φωτιά και σε, μηχάνημα ATM πριν από λίγη ώρα στις 4 το πρωί, σε μηχάνημα ATM στις 40 Εκκλησιές, όπως επίσης και σε ένα αυτοκίνητο σε παρακείμενο δρόμο, αλλά και σε δύο εσκαφείς στην περιοχή Βλατάδων. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε αν σχετίζονται τα δύο γεγονότα. Αυτό θα το μάθουμε μέσα στις επόμενες ώρες. Αναστασία, πάμε και παρακάτω. Ένα συν ένα ίσον 3. Παιδί μου, αν είναι δυνατόν, δηλαδή πραγματικά, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ, ρε εσύ, Ανθή, δεν μπορώ με αυτή την. Με την κατάσταση του άντρε τη αστυνομία. Λίγο να χαμογελάσουμε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή από ό,τι βλέπετε δεν υπάρχει και ασφάλεια αυτή τη στιγμή στα καταστήματα. Υπάρχουν άντρε τη. Αστυνομία είναι ολόκληρη σε αρκετά καταστήματα. Έχουν φύγει ολόκληρε οι προσώψει και είναι μέσα άντρε ασφάλεια για να προσέχουν τα καταστήματα. Τώρα υπάρχει κάποιο εκεί, είναι άντρε. Είναι security εκεί πέρα, είναι καταστηματάρχης. Γιατί άνετα μπαίνει κάποιος μέσα και κάνει πιάτσο. Ναι, οι καταστηματάρχες, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν έρθει ακόμη. Είναι άνδρες της αστυνομίας και της ασφάλειας, οι οποίοι ελέγχουν την περιοχή και προσέχουν τα καταστήματα για να μην γίνουν κι άλλες καταδρομικές. Κάναμε και σήμερα την επανάστασή μας. Σπάσαμε ένα κατάστημα ισορρούχο. Που έχουν συμβεί. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αναστασία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Καλημέρα. Τουλάχιστον πήγαμε και στα μαγαζιά. Είδαμε βιτρίνες. Τουλάχιστον. Με αυτά και με αυτά είδαμε βιτρίνες. Ωραία φορέματα είχε πάντως. Ποια φορέματα? Τα πρώτα που έδειξε. Ήταν. Δεν ήταν ωραία. Εσύ στην δεύτερη βιτρίνα στάθηκες με τα εσώρουχα. Τα πρώτα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν. Τι να πεις τώρα για τα κόκκινα εσώρουχα. Δεν έχεις και πολλά να πεις. Δεν ξέρω τι να πεις. Εσύ ζήτησες να σταθούμε στα κόκκινα εσώρουχα. Πάμε διαγωνισμούς. Έλα. Η αλυσίδα Coffee Eat λοιπόν προσφέρει εδώ στο Open σε εμάς και σε εσάς ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει 31 Πρώτου 2020. Η Coffee Eat είναι μια σύγχρονη αλυσίδα καφέ και σνακς που ξεχωρίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, την ποιότητα των προϊόντων και τις προσιτές τιμές. Αν θέλετε να αποκτήσετε κι εσείς ένα τέτοιο σύγχρονο κατάστημα, μια τέτοια επιχείρηση να μπείτε μέσα με το κλειδί στο χέρι, Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καλέσετε από σταθερό κινητό στο 14999, να αφήσετε όνομα, επίθετο, τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα open και όνομα τεπώνυμο στο 14999. Μάλιστα. Έχουμε αυτή και δεύτερη κλήρωση. Η μία προσφορά που έχουμε και αύριο, παρακαλώ, Παρασκευή, 20 του μήνα, κάνουμε την κλήρωσή μας για τη δωροεπιταγή. Ορίστε. Τι λες, 22. Α, την Κυριακή κάνουμε την κλήρωση. Α, συγγνώμη, γιατί το ενημερωτικό που έχω εδώ, παιδιά, λέει 20 του μηνός. Δεν πειράζει, λέει 22. 22 του μηνός. Την Κυριακή, λοιπόν, κάνουμε την κλήρωση για τη δωροεπιταγή 4.000 ευρώ που προσφέρει η εταιρεία Alpha Wood Group. Είναι ειδική στα προϊόντα ξύλου από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Τι μπορείτε να πάρετε με αυτή τη δωροεπιταγή, αν είστε τυχερός? Εσωτερικές πόρτες ή δάπεδα, αν θέλετε να κάνετε την ανακαίνιση, ή προϊόντα θέρμασης, πέλετ ή μπριγκέτες. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα με ένα μήνυμα να είστε εσείς ο τυχερός την Κυριακή που θα κάνουμε την κλήρωση αυτή την εβδομάδα. Εορταστική δωροεπιταγή 4.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα, πολύ ωραίο δωράκι είναι. Αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα στο 14999, θα γράψετε open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Εύκολα και γρήγορα, παιδιά. Να πούμε μια καλημέρα στους φίλους τηλεθεατές που δεν είπαμε. Ναι, Ιορδάνη, δεν έχουμε πει ένα μήνυμα σήμερα. Έχεις δίκιο. Ο κύριος Γιώργος λέει: φάτε μάτια για ψάρια. Σωστό είναι, κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας. Η κυρία Βαρβάρα λέει: μόνο για αστιάκια δεν είναι ο κόσμος, καταστρέφεται και γελάτε. Κυρία Βαρβάρα, δεν γελάμε. Προσπαθούμε όμως κάποια πράγματα, επειδή είναι πρωί, τι να κάνουμε, να τα χαλαρώσουμε λίγο, γιατί αλλιώς θα πρέπει να το κλαίμε όλη μέρα. Κυρία Βαρβάρα μου, πρωί-πρωί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο που μας βλέπει από την Βόρεια Ελλάδα. Στον κύριο Σακελάρη από την Κάλυμνο. Στον κύριο Λουκά, στον κύριο Ανέστη από την Κάλυμνο, στον κύριο Θοδωρή, στην κυρία Ελένη από την Καβάλα, στην κυρία Βαρβάρα που λέει: θέλω να ακούσω τη δήλωση Μητσοτάκη για το ότι είναι μεσαία τάξη. Αν το έχουμε, γιατί θα το ακούσουμε. Τον κύριο Γεράσιμο από τη Γερμανία, στους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, παιδιά. Και εδώ θέλω να σας πω ότι να πούμε μια καλημέρα σε όλους τους γονείς που ετοιμάζονται να υποδεχτούν τα παιδιά τους που είναι στο εξωτερικό. Σωστά. Και έρχονται για τις γιορτές τώρα. Έχεις δίκιο. Είναι μεγάλες μέρες. Επιστρέφουν τα καμάρια. Έχεις δίκιο. Τον κύριο Βαγγέλη από την Ξυλαγανή. Στον κύριο Θόδωρο από το Κιλκής. Ο κύριος Χρήστος λέει: η Χούντα ξαναήρθε να λέει τα πράγματα όπως έχουν. Μιλάμε για το θέμα τώρα με την αστυνομία και με τα αν άσκησε βία ή αν όχι. Είναι μεγάλη η κουβέντα αυτή. Θα τη συνεχίσουμε και αργότερα. Θα έχουμε τον κύριο Μπαλάσκα κοντά μας μετά να μας πει το τι έγινε ακριβώς. Γιατί είναι και πολλοί τηλεθεατές, πολλοί φίλοι που έχουν και την άλλη άποψη, που λένε ότι δεν πρέπει να καλύπτουμε όλα αυτά που γίνονται στις καταλήψεις, όλη αυτή την ανομία που υπάρχει και επιτέλους ότι εκείνο το αστυνομικό τμήμα στο άλλο. Γιατί ξέρεις τι λένε, από αυτές τις καταλήψεις παίρναν τα όπλα και τις Μολότοφ και πηγαίναν και κάνουν επιθέσεις στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως που είναι πιο πάνω λίγο. Ναι. Ήταν η Γιάφκα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, να βρήκαμε άλλο τρόπο για να διχαστούμε ως κοινωνία τώρα. Αν πρέπει να υπάρχουν ή όχι οι καταλήψεις. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα το ζήσουμε και αυτό. Τις εφημερίδες να τα συζητήσουμε κιόλας στην συνέχεια. Πάμε στις εφημερίδες. Πέμπτη σήμερα, παιδιά. Είναι 19 Δεκεμβρίου και τα νέα έχουν πρώτη σελίδα. Παιχνίδια πολέμου για 24 λεπτά. Ξεπέρασαν τα όρια οι Τούρκοι. Στα άκρα, λέει, η ένταση με 12 επιπτώσεις στο διάστημα από 13:35, μια μισή ώρα, έως τις 2, 13:59. Υπάρχει και βίντεο του Κουμέντο για αυτό. Να το δούμε μετά. Να το δούμε, γιατί πραγματικά έχει σημειωθεί μπαράζ υπερπτήσεων. Πάμε στην Καθημερινή. Λοιπόν, Καθημερινή 2020 με λιγότερους φόρους, μείωση κατά 8% ένφια, σταδιακό ψαλίδι στην εισφορά αλληλεγγύης. Ιστορική ψηφοφορία για την καθαίρεση Τραμπ, θα τα δούμε και αυτά με την Δήμητρα. Πριν από λίγο τελείωσε, παιδιά. Πέρασε. Ναι. Πριν από λίγο, 11 ώρες συνεδρίαζε. Και η δημοπρασία της Καθημερινής για την Τράπεζα Τροφίμων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν από λίγο τελείωσε, η Δήμητρα Μανιαβού θα μας τα πει σε λίγο. Εφημερίδα των Συντακτών, ο δεύτερος θάνατος του Παύλου Φίσα. Οδηγούν σε φιάσκο τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου, τη βλέπετε εδώ. Μόνο ο Ρουπακιάς ένοχος για τη δολοφονία Φίσα. Δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Με μονομένα περιστατικά οι δεκάδες επιθέσεις. Δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση σε επιθέσεις κατά του ΠΑΜΕ και των Αιγυπτίων. Οι ακραίοι δεν έχουν φύγει το 1992, έχουν φύγει το 1992 από τη Χρυσή Αυγή. Ελεύθερος Τύπος. Μείωση σε ένφια και εισφορά αλληλεγγύης. Ο προϋπολογισμός ανοίγει τον δρόμο για επενδύσεις, ανάπτυξη και δουλειές, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Άδοξη επιστροφή Τσίπρα στην αντιπολίτευση, καταστροφολογίας. Εδώ βλέπετε τον καταπέλτη. Κατάληψη με πολεμική οχύρωση. Είναι η στρογγυλή σκάλα που λέμε. από που ανεβαίνει, που ανεβαίνουν πάνω στην ταράτσα. Και εδώ πέφτει ο καταπέλτης με τις βίδες εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό το φωνικό όπλο. Δημοκρατία. Αύξηση μισθών ψαλίδι 8% στον έμφυα. Θετικές αλλά γενικόλογες και αόριστες υποσχέσεις από τον Κυριάκο, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα και στον πρώτο τίτλο. Φιλελεύθερος, μειώνονται ένφιακή εισφορά αλληλεγγύης, δεσμεύσει Μητσοτάκη για νέες και ταχύτερες ελαφρύνσεις. Πάντως, τώρα που διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα και λέμε για τη μείωση ένφια, έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα για το τι γίνεται με τους ανθρώπους με αναπηρία. Ναι. Οι οικογένειες που έχουν άτομα για το μέρισμα, με αναπηρία για το μέρισμα έχουν ξεσηκωθεί και στέλνουν πολλά μηνύματα. Και νομίζω όχι άδικα. Και γι' αυτό άνοιξε μια δεύτερη πλατφόρμα που μπαίνει μέσα στο κοινωνικό μέρισμα και βάζεις την ερώτησή σου. Θα τα δούμε σε λίγο. Μέρισμα αυταρχισμού και θράσους. Μαύρες στιγμές, λέγεται, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τη Βουλή και τη δικαιοσύνη. Και έχει φωτογραφία από το κουκάκι, βαρβαρότητα στο κουκάκι, επιχείρηση ξεπλήματος υπόθεσης Νουρουάν μέσω της προανακριτικής, με μονομένο περιστατικό ο Ρουπακιάς. Τα έχει όλα σε ένα η Αυγή εδώ στην πρώτη σελίδα. Ριζοσπάστης, μαζικά συλλαλητήρια ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό, είναι η ώρα του αγώνα. Κάτω ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός, κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση. Πέμπτη σήμερα, έχουμε ποντίκι, Έχουμε ποντίκι σήμερα, βάλτε φρένο στους ιαβέριδες. Κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα τα κρούσματα ακραίας αυθαιρεσίας. Συνεχείς εξευτελισμοί και παραβιάσεις στοιχειωδών δικαιωμάτων πολιτών από αστυνομικούς. Με παρέτηση απειλεί ο Αλιβιζάτος από την Επιτροπή Διεύρυνσης της Αστυνομικής Βίας. Και το σκίτσο εδώ είναι τρεις άνδρες στο μάτι. Λέει στο εξής: τα μάτια λέγονται ΜΜΕΠ. Μονάδες μεμονωμένων περιστατικών. Ωραίο είναι. Έχει εδώ με τα δόντια, τους βγάζουν τα δόντια, τους και γυμνώνουν. Εσπρέσο. Αηδόνη του Δημοτικού έσωσε το μωρό των σκουπιδιών. Η τραγουδίστρια Βίκη Τσόνη. Την ξέρεις? Είναι βέβαια και την ξέρω. Άκουσε τα κλάματα από το πηγάδι κάδου. Είναι τραγουδίστρια δημοτικών τραγουδιών. Είναι αυτό το θέμα στην Καλαμάτα, παιδιά. Που πήγε η μάνα και έριξε το βρέφος μέσα κάτω σκουπιδιών και το βρέθηκε. Ναι, αυτό εδώ το βλέπεις. Και το βρήκε η γυναίκα. Άκουσε, λέει, σε μια χαρτοσακούλα ήταν. 6 ημερών βρέφος. Άκου εκεί. Θα συνδεθούμε και με την Καλαμάτα να δούμε το τι έχει γίνει και ποιες είναι οι εξελίξεις αυτό το θέμα. Και Star πρώτο θέμα αυτό. Θαύμα παραμονές Χριστουγέννων. Σοκ στην Καλαμάτα. Το πέταξε η μάνα του στα σκουπίδια, είναι γεωργιανής καταγωγής. Σώθηκε γιατί χάλασε το απορριμματοφόρο. Είναι αυτή η υπόγειη κάδη. Εγώ θα σε σώσω, είπε η γυναίκα που βρήκε τον εγέννητο. Αυτή η γυναίκα δεν είχε παιδιά. Και τη λέγανε οι γείτονες γατάκια είναι. Ανατρίχιασα. Άλλες οικογένειες προσπαθούν να κάνουν ένα παιδάκι, να έχουν ένα μωράκι και τι να πω. Για πες την αυτεμπορική. Την αυτεμπορική. Νέο πακέτο θετικών μέτρων. Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης και ένφυα από το 2020, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Και πάμε να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης όπως κάθε μέρα. Μηδενική ανοχή στο παράνομο πάρκινγκ. Μεγάλη επιχείρηση χθες από το Δήμο και την Τροχέα στο κέντρο της πόλης. Καθάριση Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Άμυνας από τα δίπλα παρκαρισμένα. Κάπου πρέπει να βρουν να τα παρκάρουν και οι άνθρωποι, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει μεγάλο πρόβλημα στο πάρκινγκ. Όντως. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:03. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε τώρα, σε όσους ετοιμάζετε να φύγετε. Προπαρασκευή είναι, παιδιά, να θυμηθείτε. Μπαίνει η εβδομάδα των Χριστουγέννων. Τι άλλο θέλεις? Θέλω να ακούσω την πρόβλεψη του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη για να ξέρουμε πώς θα ταξιδέψουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα είναι τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα και τα σχετικά. Κλέαρχε μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κλέαρχε. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, για πες, τι γίνεται? Ο καιρός σιγά-σιγά αρχίζει και αλλάζει από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έρχονται λοιπόν βροχές και σήμερα σιγά-σιγά στη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν οι βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα το μεσημέρι και μετά. Περισσότερες βροχές περιμένουμε αύριο, κυρίως πάλι στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, και το Σαββατοκύριακο σιγά-σιγά τα φαινόμενα θα γενικευτούν σε όλη τη χώρα και θα αρχίσει βέβαια να πέφτει και η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη. Ξεκινάμε λοιπόν με την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, από τα δυτικά έρχεται λοιπόν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Βλέπετε σιγά-σιγά τις συννεφιές από την περιοχή της Ιταλίας, μετατοπίζονται ολοένα και πιο ανατολικά. Και αρχίζει σιγά-σιγά να αλλάζει, θα λέγαμε, η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας πάνω από τη χώρα μας. Θα αρχίσουν σιγά-σιγά να ενισχύονται και οι νοτιάδες, ιδιαίτερα σήμερα μέσα στο Ιόνιο, και να έχουμε βέβαια και την εμφάνιση των βροχοπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, η αντικυκλωνική κυκλοφορία επιμένει στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας μας. Άρα λοιπόν και σήμερα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια πολύ καλή και ανοιξιάτικη ημέρα, με εξαίρεση βέβαια τη Δυτική Ελλάδα, όπου οι βροχές σιγά-σιγά, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα κάνουν την εμφάνισή τους. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για σήμερα, Πέμπτη, όπου όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στους δέκτες σας στο Ιόνιο και την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς επίσης και τα βόρεια τμήματα του Αιγαίου, αναμένουμε αραιές συννεφιές κατά τόπους πιο πυκνές. Πιο πυκνές θα είναι συννεφιές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, θα λέγαμε, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. οπότε και θα συνοδευτούν και από πρόσχερες τοπικές βροχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βροχές στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας θα ενταθούν και ενδέχεται να εκδηλωθούν και πρόσχερες τοπικές καταιγίδες. Καλοκαιρία στην υπόλοιπη χώρα με ηλιοφάνεια. Όπως μπορείτε βέβαια να παρατηρήσετε, οι άνεμοι επιμένουν σε νοτιάδες τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο βέβαια και στο Αιγαίο, με εντάσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακή ενίσχυση των ανέμων περιμένουμε μέσα στο Ιόνιο από το μεσημέρι και μετά θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 6. Και άρα λοιπόν, βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζει και μετατοπίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Ιταλίας προς τη χώρα μας, το οποίο όμως δεν θα περάσει κατά 100% πάνω από τη χώρα μας, θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά τμήματα και γι' αυτό λοιπόν θα επηρεαστεί κυρίως η Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Θερμοκρασιακά αρχίζει και ανεβαίνει λίγο περισσότερο ο υδράγγειος ακόμα και ως ελάχιστες τιμές. Βλέπετε χαρακτηριστικά στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάμε από τους 5 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Θα προσεγγίσουμε και τους 17. Οι χαμηλότερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές εντοπίζονται στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Ελλάδα ξεκινάμε από τους 9 βαθμούς Κελσίου, θα προσεγγίσουμε τους 20 αργά το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στους 7. Θα προσεγγίσουμε τους 21, πιθανόν για λίγο και τους 22. Και στην υπόλοιπη βέβαια χώρα, κυρίως ως προς τα νησιά του Αιγαίου, ο υδράγγειος δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της σήμερα με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές που από το μεσημέρι και μετά θα εμφανίσουν μια τάση να αυξηθούν. Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες τώρα νωρίς το πρωί και δείχνουμε έτσι μια προσοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 4 μποφόρ, χωρίς δηλαδή να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στο Σαρονικό όσο και στο Νοτιοβοϊκό. Και η θερμοκρασία ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί από τους 10 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Θα προσεγγίσουμε τους 20 με 21 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης που θέλει έτσι μια προσοχή, γιατί τώρα νωρίς το πρωί θα έχουμε τοπικές ομίχλες, οι οποίες ομίχλες θα διαλυθούν καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ίσως όμως επιμείνουν προς τα νότια τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Χαλκιδικής και σε περιοχές που βρέχονται από το Θερμαϊκό. Κατάλληλα, ένας ήπιος γενικά καιρός με λίγες τοπικές συννεφιές που προς το απόγευμα θα φανίσουν και εδώ μια τάση να αυξηθούν. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέσα στο Θερμαϊκό γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, ασθενείς δηλαδή μέχρι και τοπικά μέτρη, και η θερμοκρασία από 7 βαθμούς Κελσίου τώρα νωρίς το πρωί, γύρω στους 14 με 15 θα τερματίσει ο υδράγυρος αργά το μεσημέρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη για αύριο Παρασκευή, οι βροχές θα είναι περισσότερες και θα αφορούν και πάλι τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πιθανόν και τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε καιρός τύπου π, το ελληνικό δηλαδή γράμμα π που περιλαμβάνει τη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο και τη Βόρεια χώρα. Χωρίς όμως να είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή χωρίς να έχουν ιδιαίτερες εντάσεις. Περισσότερες βροχές το Σάββατο, κυρίως την Κυριακή. Θα επηρεαστεί όλη η χώρα με βροχές σε καταιγίδες κατόπους ισχυρές. Ενισχύονται και άνεμοι στα πελάγια μας, 7-8 τοπικά και 9 μποφόρ. Άρα, όσοι αναμένετε να μετακινηθείτε στο Ιόνιο και το Αιγαίο, επικοινωνείτε με τα κατόπους λιμεναρχεία και από Δευτέρα αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά και θερμοκρασία για να πάμε προς τα Χριστούγεννα με πιο χειμωνιάτικες καταστάσεις και να αρχίσουμε βέβαια και τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, ίσως και πιο χαμηλά στη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ ωραία. Άσπρα Χριστούγεννα θα κάνουμε. Άσπρα στα βουνά, επάνω, όχι στα κάτω. Βουνά. Στα βουνά. Παγωμένο, έτσι, θα έχει λίγο κρύο. Πα Χριστούγεννα χωρίς κρύο. Να μην είναι Πασχούγεννα, έτσι. Να μην, δηλαδή. Να μην είναι. Πασχούγεννα. Έχεις δίκιο. Πασχούγεννα, τι είναι. Πάσχα. Α, ωραίο ρε. Μπράβο, ρε. Η φωτογραφία που έχουμε εδώ στο βίντεο γόλ είναι από τη χθεσινή ομίχλη στον κόλπο της Γέρας στη Λέσβο. Μας την έστειλε τηλεθεατής. Ιδιαίτερα σε περιοχές που έρχονται από το Αιγαίο, έχει πολύ ομίχλια από το κεντρικό Αιγαίο και βορειότερα. Μα μας έλεγε χθες ο Παντελής ο Βαλασσόπουλος, κάτω στη Γερμανία έχει πολύ ομίχλη και έχει 20 βαθμούς, 15. Η θερμία αέρια μάζα. Τι έχουν πάθει οι Γερμανοί. Έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα γεωγραφικά πλαίσια. Θα κάνουν Χριστούγεννα με 15 βαθμούς. Θα γυρίσει βέβαια ο καιρός σιγά σιγά και σε αυτές τις περιοχές από το Σαββατοκύριακο και μετά θα κατέβει αυτή η ψυχρή αέρια μάζα. Άντε πια να γυρίσει, γιατί περιμένουμε το χειμώνα να μας έρθει. Ο κύριος Άγγελος λέει: παιδί των λουλουδιών σήμερα η Ανθή. Ναι, καλημέρα, κύριε Άγγελε. Έχετε τα δίκαια σας, κύριε. Έχετε τα δίκαια σας. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη από τα Διομήδια Ξάνθης, παρακαλώ. Στην κυρία Τούλα από το Καριόφυτο Ξάνθης. Καλημέρα. Έχουμε πολύ Ξάνθη σήμερα. Στον κύριο Αρτούρ που μας έχει στείλει φωτογραφία από Χαλκίδα. Και εκεί ομίχλη. Σωστό. Έχει παντού ομίχλη, βλέπω. Από την Κίμη στον κύριο Θανάση. Στην Κέρκυρα, στον κύριο Δημήτρη που λέει: με το κοινωνικό μέρισμα γίνανε απίστευτες αδικίες. Η κόρη μου μεγαλώνει 2 παιδιά μόνη της, άνεργη 5 χρόνια και δεν πήρε τίποτα. Ποιοι εγκέφαλοι, λέει, πέταξαν έξω τις μονογονεϊκές οικογένειες. Έχετε πολύ δίκιο. Σωστό. Έχει ανοίξει δίκιο. Δεύτερη πλατφόρμα που βάζετε τις ερωτήσεις σας, να ξέρετε, και παίρνετε κάποιες απαντήσεις. Γιατί είναι δύσκολο. Οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν το κοινωνικό μέρισμα. Αν όμως ένας συνταξιούχος έχει ένα παιδί με αμαία, το παιδί παίρνει το μέρισμα. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Πραγματικά, και είναι πολλοί αυτοί που λένε γιατί αυτοί και όχι εμείς. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τη μείωση του έμφυα και τη εισφορά αλληλεγγύης. Κάτι είναι και αυτό. Και να δούμε και τι είπε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθώς μήνα με το μήνα εντός του 2020 θα δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός στόχος, δεσμεύομαι ότι το 2020 επιτέλους ξεκινάει η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί η δέσμευσή μας για συνολική μείωση του ένφια κατά 30% με πρόσθετη μείωση του ένφια κατά 8%. Προσέξτε όμως, σε συνδυασμό με νέες αντικειμενικές αξίες. Γιατί η φορολογική δικαιοσύνη είναι να πληρώνουν δίκαιο ένφια και οι ακριβές ιδιοκτησίες της Μικόνου, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο. Και αν έτσι δούμε το σημερινό σχέδιο προϋπολογισμού, μπορούμε νομίζω αβίαστα να συμπεράνουμε ότι τίποτα καλό δεν προβλέπει, δεν προϋπολογίζει και δεν καθρεφτίζει για την πλειοψηφία, για τους πολλούς. Αν μου ζητάγατε εισαγωγικά να χαρακτηρίσω με δύο λόγια τον προϋπολογισμό, θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισμός ταξικής μονομέρειας και πολιτικής απάτης. Κορονίδα μιας σειράς από απάτες που χαρακτηρίζουν τη νέα δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά. Αυτά έγιναν εχθές στη Βουλή. Ξέρεις που στάθηκα εγώ, έτσι. Που... Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι πρέπει να πληρώνουν δίκαιο έμφυα και αυτοί που έχουν πολυτελείς κατοικίες στην Μύκονο. Δικαιοσύνη για όλους. Σωστό. Έτσι είναι. Μην κοιτάς αυτό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, σας λέγαμε πριν ότι έχει σημειωθεί ρεκόρ παραβιάσεων, τουρκικών παραβιάσεων πάνω από τα ελληνικά νησιά. Υπάρχουν λοιπόν πλάνα, ντοκουμέντα, τα βλέπετε τώρα. Βλέπουμε την αερομαχία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων πάνω από τις Ινούσες. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, θα έλεγα πλέον. Μέσα σε μισή ώρα πάνω από 15. Πάνω από 15, αλλά τον τελευταίο καιρό νομίζω το έχουν παρακάνει. Οι Έλληνες πιλότοι πάντα βέβαια είναι σε επιφυλακή και επαγρύπνηση. Αρχίσαν αυτά, ένα διάστημα είχαν σταματήσει. Τώρα ξαναξεκίνησαν οι Τούρκοι. Εξαρτάται τις διαθέσεις του Ερντογάν, ρε παιδί μου. Σου λέει τώρα βαριέμαι, τώρα θέλω να σηκώσω τα αεροπλάνα. Ναι, εντάξει, ναι. Οι κάτοικοι των νησιών εκεί το έχουν συνηθίσει αυτό βέβαια. Γιατί αν εγώ όταν σπούδαζα στη Ρόδο τέλος πάντων και πηγαίναμε στην Κόκκη γύρω-γύρω, βλέπαμε συνέχεια να πετάνε τουρκικά μαχητικά από πάνω. Γιατί στα Δωδεκάνησα γίνεται κύριο, γίνονται οι μεγάλες αερομαχίες. Δήμητρα Μανιαβού μαζί μας, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Δήμητρα. Παράθυρο στον κόσμο. Καλημέρα. Λέγαμε ότι πριν από λίγο τελείωσε η ψηφοφορία. Μετά από 11 ώρες συνεδρίαση, έτσι. Παραπέμπεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Παραπέμπεται τελικά λοιπόν. Αναμενόμενο μάλλον το αποτέλεσμα στη Βουλή των αντιπροσώπων των ΗΠΑ που, όπως είπαμε, ελέγχονται από τους δημοκρατικούς. Οι κατηγορίες είναι κατάχρηση εξουσίας και παρακόλληση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ παραπέμπεται σε δίκη στη Γερουσία, η οποία αναμένεται να αποφασίσει στις αρχές Ιανουαρίου για το αν τελικά θα καθαιρεθεί. Το πιθανότερο είναι ότι θα αθωωωθεί, καθώς η Γερουσία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς, από το κόμμα δηλαδή από το οποίο προέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι υπάρχει οργή στον Λευκό Οίκο, όπως ήταν αναμενόμενο. Αντισυνταγματική παροδία τη χαρακτηρίζουν την όλη διαδικασία και ένα από τα πιο επονίδιστα πολιτικά επεισόδια στην ιστορία του αμερικανικού έθνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ούτως ή άλλως, τα λέγαμε και χθες, είναι εκείνος ο οποίος θεωρεί ότι είναι μια επίθεση στο πρόσωπό του με στόχο να τον πλήξουν πολιτικά, εν ώψη και των προεδρικών εκλογών με τον Κλίντον. Θα είναι ο τρίτος. Όχι θα είναι. Ναι, αλλά τώρα είναι για κατασκοπία, ενώ με τον Κλίντον κατάλαβες. Με το σκάνδαλο είχε και φόρεμα η υπόθεση. Ακριβώς. Είναι ο τρίτος λοιπόν Αμερικανός πρόεδρος που παραπέμπεται σε δίκη στη Γερουσία. Ναι. Λοιπόν, να περάσουμε... Τώρα να δούμε τι έγινε στη Βαρκελόνη μετά το μάτς Μπαρτσελόνα-Ρεάλ έξω από το Κάμπ Νόου. Δύο επεισόδια λοιπόν σημειώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης. Υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν μάλλον Καταλανοί για να διαδηλώσουν και συγκρούστηκαν με την αστυνομία και είχαμε αυτά τα επεισόδια. Όντως και εκεί η αστυνομία βλέπω δεν χαρίζεται πολύ. Έχει κάτι γκλό πιο μεγάλα και από τον πόη τους. Σφοδρές. Ναι, εκεί δεν τολμάς να κάνεις κιχ. Σφοδρές οι συγκρούσεις. Και πρώτη φορά, παιδιά, να πούμε και το άλλο στο ντέρμπι. Βαρσελόνα Ρεάλ 0-0. Δεν είχαμε γκολ, έτσι. Ακριβώς. Θα μας τα πει η Αγγελική. Σε λίγο. Τα έχετε live. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την ταινία Star Wars. Η πολυαναμενόμενη λοιπόν ταινία Star Wars The Rise of Skywalker που έκανε και παγκόσμια πρεμιέρα εχθές, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει στους κινηματογράφους. Ούτως ή άλλως, το Star Wars είναι μια εποπία που άλλαξε, όπως λένε, τη βιομηχανία του σινεμά. Η εταιρεία τώρα, η Disney, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει «Προσοχή όσοι πάτε να τη δείτε», γιατί είναι τέτοια εναλλαγή των εφέ με τα φώτα που αναβοσβήνουν που μπορεί, λέει, να προκληθούν κρίσεις επιληψίας. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι τη βγάλανε τότε? Αυτό να ξέρεις ότι αυτή η προειδοποίηση προσοχή υπάρχει στα ξένα δίκτυα, όπου έχει πολύ χρώμα, όπου έχει μεγάλη γρήγορη αναλλαγή της εικόνας, επιβάλλεται να υπάρχει προειδοποίηση. Η προειδοποίηση, πώς λέμε, το κάποιον να βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ναι, αλλά το βλέπουν και παιδιά αυτό. Το βλέπουν και παιδιά, αλλά όσοι έχουν φωτοευαισθησία, προειδοποιεί η Disney, προσέξτε. Και καλό είναι που το λέμε για να ξέρουν και οι γονείς. Εδώ πότε έρχεται αυτή η ταινία? Αρχές του έτους. Α, θα περάσει μετά τις γιορτές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια, Δήμητρα. Καλημέρα. Ο κόσμος ζητάει βέβαια να σε έχουμε παραπάνω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Αγγελική Κούρκουλου, καλημέρα. Καλημέρα σας και από μένα. Χθες είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική. Είχαμε ακριβώς εμβόλυμη αγωνιστική, 15η για τη φετινή σεζόν. Να ξεκινήσουμε από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε την νίκη με 4-1 κόντρα στην ΑΕΛ στο άδειο λόγω τιμωρίας Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στο 1ο λεπτό με τον Μασούρα μετά από ωραία σέντρα του Τσιμίκα και ο ίδιος 2 λεπτά μετά διπλασίασε τα τέρματά του. Μετά από ωραία ενέργεια του Σουντανή που τον έβγαλε τέτα-τέτα απέναντι στον Κρίστινσον. 3-0 ήδη πριν το 20 λεπτό. Αυτή τη φορά με τον Σουντανή να γίνεται από δημιουργός σκόρερ. Το 4-0 ήδη και αυτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Αυτή τη φορά με τον Ελαραμπή να ευστοχεί από την άσπρη βούλα μετά από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Και το μόνο που κατάφερε η ΑΕΛ είναι να μειώσει στο 56ο λεπτό με αυτό το σουτ του Άντα και μετά από λάθος του ΣΑ. Περιμένει λοιπόν σήμερα το Πανιόνιο ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός στην κορυφή. Πάμε όμως και στο Ολυμπιακό στάδιο, όπου η ΑΕΚ πήρε την νίκη με 2-1 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Οι κυτρινόμαυροι άνοιξαν το σκορ από την εκτέλεση του Μάντελου στο 6, μια φάση που ελέγχθηκε νωρίτερα και στο βίντεο assistant referee. Στο 46 θα βρουν και δεύτερο τέρμα από τα πόδια του Λιβάγια, αυτή τη φορά που επέστρεψε στα γκολ μετά από 2 μήνες. Και με αυτό το φανταστικό γκολ στο 78 ο Λουίς Φερνάντες θα μειώσει για τον Αστέρα. Αλλά νομίζω η στιγμή του αγώνα έρχεται μετά. Στο 80 τραυματίζεται ο Μπάρκας και βγαίνει αναγκαστική αλλαγή. Στη θέση του μπαίνει ο Τσιντότας και μας χαρίζει μία από τις πιο εντυπωσιακές αποκρούσεις της χρονιάς. Δείτε το replay από αυτή την πολύ κοντινή δυνατή κεφαλιά. Βλέπετε και την αντίδραση του ίδιου φυσικά στο κλείσιμο του 2019. Είναι σίγουρα ένα από τα highlights, γιατί ήταν κεφαλιά εξ επαφής. Το είχε ανάγκη. Ναι. Μόλις μπήκε μέσα, έκανε την απόκριση. Πολύ σταθερός, παρόλο που ήταν κρύος. Χωρίς προθέρμανση. Ναι. Πάμε όμως στην Κρήτη, όπου ο Όφη, αν και προηγήθηκε, δεν κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του ΣΥΜ προηγήθηκε στο 67ο λεπτό με τον Φιγκεϊρέντο μετά από ωραία συνεργασία του Τσιλιανίδη με τον Στάικο. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε απάντηση, παρόλο που ήταν με αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Μακέντα ευστόχησε από τα 11 βήματα σε ένα πέναλτι που είχε κερδίσει νωρίτερα ο Δόνης. Και κλείνουμε με το μάτς που είχε χτες γκολ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η Λαμία προηγήθηκε σε μια αντεπίθεση με τον Τουράμ στο 72, σχετικά αργά, αλλά οι περιστεριώτες είχαν και αυτή την απάντηση με αυτήν την εκτέλεση φάουλ του Ούμπιδες που βρήκε τον Βέλιο και αυτός έκανε το 1-1. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Ξάνθη και Πανετολικός 0-0 χωρίς τέρματα. Η ισοπαλία στα πηγάδια. Και λέω να κλείσουμε με μπάσκετ. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, εκτός έδρας, και Άρης Βόλος η άλλη αναμέτρηση. Σωστό. Να δούμε στο μπάσκετ. Είχαμε μια επική ανατροπή του Ολυμπιακού κόντρα στη Χίμκι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς μέσα σε 57 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 9 με 3 εύστοχα τρίποντα από Παπα-Νικολάου, Πρίντεζη και Σπανούλη. Εδώ βλέπουμε το σωτήριο καλάθι που πέτυχε ο Σπανούλης και έστειλε το μάτς στην παράταση με το 96-96. Οι τρεις τους ήταν και οι κορυφαίοι σκόρερ, ο Πρίντεζης με 26 πόντους, Παπα-Νικολάου και Σπανούλης με 18 αντίστοιχα. Και οι Ερυθρόλευκοι φυσικά στο 5 λεπτό δεν μπορούσαν να χάσουν, είχαν την ψυχολογία, είχαν βρει το ρυθμό τους. Τώρα αντιμετωπίζουν αύριο τον Ερυθρό Αστέρα. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπη Τελ Αβίβ στις 9:05. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Πάμε να δώσουμε τους διαγωνισμούς. 6 και 18 πρώτα λεπτά πήγε η ώρα, παιδιά. Για όσους ξυπνήσατε τώρα και όσους ετοιμάζετε να φύγετε, 5 λεπτά πιο νωρίς να φύγετε από το σπίτι για να προλάβετε. 5 λεπτά. Όχι, αλήθεια. Και εγώ το έχω υιοθετήσει αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα η αλυσίδα Coffee Eat προσφέρει ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει 31 Πρώτου 2020. Η Coffee Eat σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιχείρηση. Μπαίνετε μέσα κυριολεκτικά με το κλειδί στο χέρι, χωρίς να κάνετε τίποτα. Ακόμα και τα πρώτα προϊόντα για να ξεκινήσετε, σας τα προσφέρει η Coffee Eat. Εάν δεν θέλετε να εκμεταλλευτείτε εσείς το συγκεκριμένο δώρο, μπορείτε να το μεταβιβάσετε σε οποιοδήποτε τρίτο επιθυμείτε με την έγκριση της Coffee Eat. Και για να μπείτε στο διαγωνισμό, να λάβετε μέρος, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καλέσετε από σταθερό ή κινητό στο 149999, να σαν το κέντρο της Αθήνας σε αντίπεινα για αυτά που γίνανε στο κουκάκι. Αντώνη, ο λόγος σε σένα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην οδό Μητροπόλεως, μπροστά στη βιτρίνα ενός καφέ. Μπορούμε να δούμε τα σημάδια από τα χτυπήματα με το σφυρί. Το τζάμι είναι τρίπλεξ, είναι τριπλό. Και όμως βλέπετε ότι έχει δημιουργήσει ακόμα και τρύπες. Οι πολύ ισχυρά χτυπήματα με το σφυρί δέχτηκαν τα τζάμια εδώ του συγκεκριμένου καφέ. Περίπου στις 9 η ώρα χθες το βράδυ, 150 αναρχικοί αντιεξουσιαστές με κουκούλες έκαναν συντεταγμένη πορεία, ξεκίνησαν από την πλατεία Ειρήνης στο Μοναστηράκι και ανέβηκαν όλη την οδό Μητροπόλεως. Ανεβαίνοντας λοιπόν τη Μητροπόλεως, έγιναν αντιληπτοί από τους καταστηματάρχες αλλά και τους θαμώνες των μαγαζιών και τους ανθρώπους που ψώνιζαν, τους πελάτες των καταστημάτων, που υπάρχουν πολλά εμπορικά καταστήματα εδώ στην περιοχή. Οι καταστηματάρχες ενημέρωσαν την άμεση δράση. Υπήρχε από την αρχή μια πρόβλεψη, όπως είχε πει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, να υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου και οι άνθρωποι που θέλουν να ψωνίσουν να βγουν ανενόχλητοι, ανεμπόδιστοι, αλλά και όσοι θέλουν να διασκεδάσουν στα εστιατόρια και στα καφέ της περιοχής να μπορούν να λειτουργήσουν και να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι. Όμως αυτό χθες το βράδυ, παρά όλες τις διαβεβαιώσεις που είχαμε ότι η αστυνομία έχει κάνει τη δουλειά της, έχει πάρει μέτρα γύρω από το κέντρο και έχουν οργανωθεί έτσι οι αστυνομικές δυνάμεις ώστε να μην έχουμε τέτοια έκτροπα. Τελικώς χθες οι ομάδες δράση που ήταν στην πλατεία Κολονάκη, εδώ κάτω στην πλατεία Μοναστηρακίου, με συγχωρείτε. Να γίνει, αν θυμάστε, τότε που κατέβηκαν και στο κέντρο της Αθήνας και είχαν σπάσει τις περισσότερες βιτρίνες στην Ερμού. Αν θυμάστε, είχε γίνει καταστροφή μεγάλη. Όμως έχουμε καταδρομικές επιθέσεις και στην οδό Λαζαράκη, στην Γλυφάδα. Στο κέντρο της Γλυφάδας. Στο κέντρο της Γλυφάδας και εκεί σπάσαν καταστήματα. Όχι, δεν είναι καταδρομικές επιθέσεις αυτές. Μιλάμε για μια διάρρηξη που έγινε σε κατάστημα με ρούχα στις 3 και 5 τα ξημερώματα στην οδό Λαζαράκη 8. Από εκεί έσπασαν την πόρτα, πήραν χρήματα από την ταμιακή μηχανή και έκαναν οι ίδιοι προφανώς δράστες την ίδια στιγμή 3 και 5, 3 και 10 στο ακριβώς απέναντι Λαζαράκη 21-23 σε άλλο κατάστημα ρούχων. Αποπειράθηκαν να κάνουν διάρρηξη, αλλά χτύπησε ο συναγερμός και έφυγαν κακήν κακώς από εκεί. Το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζει το ρεπορτάζ σου. Θα έχει και αυτόπτες μάρτυρες, έτσι κι αλλιώς. Τους καταστηματάρχες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι να επουλώσουν εκεί τις πληγές, να δουλέψουν τα μαγαζιά τους. Που προσπαθούν να δουλέψουν. Έτσι. Που τώρα, πριν λίγες μέρες, ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο, να έχουν να φτιάξουν και τις βιτρίνες πάλι. Οι καταστηματάρχες, οι απλοί είναι αυτοί. Οι απλοί άνθρωποι, οι ημεροκαματιάριδες. Λοιπόν, Αντώνη, θα σε δούμε και συνέχεια πάντα. Και αυτοί περιμένουν από την αστυνομία να τους προστατέψει. Τι να κάνει, να βάλει μάτι σε όλη την Ερμού, δεν γίνεται. Περιμένουν προστασία. Πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη, στην Αναστασία Αργυριάδου, να δούμε τι έγινε και εκεί, γιατί και εκεί το βράδυ δεν ήταν ήρεμο. Αναστασία. Είπαμε λοιπόν Είπαμε νωρίτερα για την καταδρομική επίθεση στις βιτρίνες καταστημάτων στην Τσιμισκή, Παύλου Μελά και Γρηγορίου Παλαμά. Στις 4 το πρωί όμως, από ομάδα γνώστων, σημειώθηκε και εμπριστική επίθεση σε μηχάνημα ATM έξω από σούπερ μάρκετ στις 40 Εκκλησιές, οδό Βυζινού. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, με προσανάματα για τον τζάκι ενδεχομένως, τα σημάδια αυτό δείχνουν, αγνωστοί έβαλαν φωτιά και κατέστρεψαν ολοσχερός την πρόσωψη του ATM. Έβαλαν φωτιά με τον ίδιο τρόπο και σε ένα όχημα που είναι σταθμευμένο στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, ενώ την ίδια ώρα περίπου είχαμε εμπριστική επίθεση και σε δύο εσκαφείς, δύο μηχανήματα στην Μονή Βλατάδων. Να πούμε ότι στις 11, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, είχαμε λοιπόν και την καταδρομική επίθεση όπου σπάσανε βιτρίνες, ομάδα κουκουλοφόρων στην οδό Τσιμισκή. Ήταν μια πολύ ανήσυχη νύχτα για τη Θεσσαλονίκη. Σε εκείνη την περίπτωση έγιναν και 18 προσαγωγές. Να θυμίσουμε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Ενώ τώρα εδώ, από ό,τι βλέπετε, δεν έχουν αφαιρέσει κάτι από το μηχάνημα. Δεν φαίνεται να είναι διάρρηξη. Από ό,τι μου είπαν και από την πυροσβεστική, είναι μια εμπειριστική επίθεση από ομάδα αγνώστων. Ενδεχομένως να συνδέονται τα δύο επεισόδια, δηλαδή η καταδρομική επίθεση στις βιτρίνες στην Τσιμισκή με τις εμπειριστικές επιθέσεις τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αναστασία, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μένεις εκεί, θα σε δούμε και αργότερα να ξημερώσει για να δούμε και τι έχει γίνει και στην Τσιμισκή που ήσουν νωρίτερα. Έχουν έρθει εδώ οι υπεύθυνοι, του σούπερ μάρκετ, οι οποίοι είναι αναστατωμένοι, προσπαθούν να δουν και οι άνθρωποι τι συμβαίνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι μια μικρή παύση, θα έλεγα, από την επικαιρότητα, να δούμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα, γιατί ξεκινάτε να πάτε στην δουλειά σας, και να συνδεθούμε μετά και με τον κύριο Μπαλάσκα, να δούμε το τι έγινε ακριβώς χθες στο Κουκάκι. Λοιπόν, κυρία Διονυσοπούλου, καλημέρα. Ραδιοταξία Αστέρας. Καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους? Είναι πολύ καλά σήμερα τα πράγματα. Μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν στο κέντρο, στην Κριεζότου και στη Βασιλή Σοφία, στο ύψος του Ευαγγελισμού. Στη Σερών και στην Πέτρου Ράλη, στο ύψος του Βοτανικού. Στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο σταθμό της Εθνικής Άμυνας. Στη Μεταμόρφωση, στο ύψος Αττικής Οδού και στο Μαρούσι, στην Ερατζιωτήση, στο ύψος Αττικής Οδού. Και τέλος στην Καλυθέα, στη Χαμοστένας και στη Σταβάκη. Άρα ήρεμα τα πράγματα προς το παρόν. 10 λεπτά νωρίτερα όμως. 5 λεπτά πιο νωρίς πρέπει να φύγεις. 6 και 38. Βέβαια, 5 λεπτά πιο νωρίς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διονυσοπούλου. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας είναι μαζί μας. Είναι, καλημέρα κύριε Μπαλάσκα. Βλέπω και την Ελευθερία της Πυράκη. Καλημέρα. Αστυνομικός κύριος Μπαλάσκας. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν, Ελευθερία μου. Εσύ τάζησες εχθές αυτό που έγινε στο Κουκάκι. Και να μας πει και ο κύριος Μπαλάσκας, αλλά να επικεντρώσουμε σε αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν για το πώς η αστυνομία, χωρίς άδεια εισαγγελέα, ανέβηκε στην ταράτσα ενός σπιτιού, μιας οικίας, και εάν πέρασε κουκούλα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος συνελήφθη. Καλή σας ημέρα. Ήταν μια αρκετά δύσκολη ημέρα χθες και για τους αστυνομικούς και για τους κατοίκους της περιοχής. Έγιναν 3 επιχειρήσεις στο Κουκάκι την ίδια ώρα. Υπήρξαν προσαγωγές, υπήρξαν επεισόδια, μέχρι και καρέκλες πέταξαν οι καταληψίες στους αστυνομικούς. Γενικότερα υπήρχε μια αντίδραση. Ωστόσο, αυτό το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση Ιορδάνη και Ανθή ήταν το γεγονός ότι οι αστυνομικοί θέλησαν να μπουν στην... στο κτίριο όπου κατοικούσε μια οικογένεια. Η οικογένεια τους είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς παρουσία εισαγγελέα, χωρίς εντολή εισαγγελέα. Και οι αστυνομικοί, εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι έκαναν? Μπήκαν μέσα με το έτσι θέλω, όπως λένε οι ιδιοκτήτες. Συνέλαβαν τον πατέρα και τους 2 γιους. Η ιδιοκτήτρια πάντως με την οποία μιλήσαμε χθες, αυτό είπε, ότι με το έτσι θέλω μπήκε η αστυνομία. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Μπαλάσκα να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Κύριε Μπαλάσκα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Εχτες έγινε μια επιχείρηση ακόμα της αστυνομίας για την εκκίνωση 3 κτηρίων στην περιοχή στο Κουκάκι. Ακούγεται σήμερα μετά την επιτυχή εκκένωση, γιατί μέσα βρέθηκε και υλικό, ότι υπήρξαν παρατράγουδα όσον αφορά την εισαγγελική παραγγελία ή το χαρτί του εισαγγελέα για να μπορέσουν να εισέλθουν στην ταράτσα κτλ. Ναι. Αυτό που μπορώ να γνωρίζω εγώ είναι ότι πολλές φορές ο εισαγγελέας δίνει και προφορική εντολή. Ενίοτε. Την έδωσε. Και ο εκπρόσωπος του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας εχτές ανέφερε, και εγώ από εκεί το άκουσα, ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία εκ μέρους των αστυνομικών από τη στιγμή που δέχτηκαν επίθεση, από τη στιγμή που προσπάθησαν να αφαιρέσουν και το όπλο ενός αστυνομικού, από τη στιγμή που δεν υπήρχε ιδιαίτερη συμπλοκή έτσι ώστε να ανάψουν τα αίματα, έτσι όπως λέμε, και από τη στιγμή που ήταν ενήμερος ο εισαγγελέας. Άρα ο εισαγγελέας ήταν παρόν και ενημερώθηκε σαφώς για όλα αυτά. Δεν γνωρίζω αν ήταν παρόν ή αν ενημερώθηκε τηλεφωνικά. Η ουσία είναι ότι είναι σίγουρο, για να το αναφέρει και ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι έγινε με εισαγγελική θέληση. Κύριε Μπαλάσκα, μερικές φορές μας πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα. Παρακαλώ. Νομίζω είστε σαφείς. Το ερώτημα που θέτουμε από το πρωί και αυτό που έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, και η αστυνομία κατηγορείται για ακόμη μια φορά για κατάχρηση εξουσίας, είναι η φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με τον άντρα να είναι πιστάγκωνα δεμένος και να έχει μια κουκούλα στο κεφάλι του. Τελικά, υπήρχε κουκούλα ή δεν υπήρχε? Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέει ούτε βία υπήρχε, ούτε κουκούλα. Ο κύριος Αλιβιζάτος, βέβαια, χθες έστειλε μια επιστολή στον κύριο Χρυσοχοΐδη που λέει φανερά ενοχλημένος. Το τι ακριβώς έχει συμβεί? Πρώτα απ' όλα θα πούμε κάτι, ότι εμείς σαν αστυνομικοί και σαν αστυνομικό σώμα και σαν οικογενειάρχες αστυνομικοί, επαγγελματίες, καταγγέλουμε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται, ιδιαίτερα αν προέρχεται από εμάς, σε κάθε σπάσιμο νεύρων. Γι' αυτό λέμε ότι όποιος δεν μπορεί να αντέξει τη δουλειά, να πηγαίνει σε μια άλλη υπηρεσία η οποία να είναι πιο ήρεμη ή πιο διαφορετική. Γι' αυτό που μου λέτε το είδα και εγώ. Και σε κάθε περίπτωση δεν βλέπω να υπάρχει σκηνή βίας. Στην αστυνομική πρακτική που απορρέει και μέσα από την εκπαίδευση των αστυνομικών, όταν γίνεται σύλληψη, γίνεται χειροπέδηση, ακινητοποίηση του ατόμου, μέχρι να έρθει η ώρα που θα σηκώσουμε το άτομο, να το πάμε στο περιπολικό για να το προσαγάγουμε. Με από κουκούλα πέρα, γίνεται όταν σύλληψη. Λέμε για βία. Κύριε Μπαλάσκα, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω δει κουκούλα. Εγώ δεν έχω δει κουκούλα. Καλά, από τα πλάνα όμως και η φωτογραφία το δείχνουν, κύριε Μπαλάσκα. Τα πλάνα και η φωτογραφία το δείχνουν. Εάν υπάρχει κουκούλα, ίσως είναι η κουκούλα από το ένδυμα του ιδίου και δεν μπορώ εγώ να το γνωρίζω. Για αστυνομική βία όμως, όλοι είμαστε κάθετοι ότι σε κάθε περίπτωση αστυνομική βία, ψυχολογική βία, σωματική βία δεν θέλουμε να υπάρχει. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας πολιτισμένα και να την κάνουμε και επαγγελματικά. Υπάρχουν βεβαίως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως είναι του κύριου Αλιβιζόπουλου, όπως λέτε, και άλλοι ακόμα ελεγκτικοί μηχανισμοί που πάντα ελέγχουν τις ενέργειες. Του κυρίου Αλιβιζάτου, σωστά. Συγγνώμη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε. Οι οποίες ελέγχονται. Θα πρέπει να πούμε ότι στην επιχείρηση αυτή, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, τραυματίστηκαν και 3 αστυνομικοί. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, άμα βλέπατε την εικόνα των αστυνομικών, πώς ήταν μετά το τέλος της επιχείρησης, ήταν από πάνω μέχρι κάτω. Όλοι με μπογιές. Και προκάλεσε και ιδιαίτερη αίσθηση. Οι φωτογραφίες που έδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας προκάλεσαν αίσθηση οι καταπέλτες με τα καρφιά. Που από ό,τι διάβασα στο δελτίο τύπου, δεν θρηνήσαμε θύματα, ίσως και από θαύμα. Άρα κινδύνευσαν οι αστυνομικοί. Δεν θρηνήσαμε θύματα από τον επαγγελματισμό και από τη γνώση των αστυνομικών. Διότι υπήρχαν κάποια τρίκ, κάποια κόλπα, τα οποία ήταν για να σκοτώσουν αστυνομικούς, όχι να τους τραυματίσουν. Συν της άλλης, οι αστυνομικοί δέχτηκαν στο πρόσωπο πέτρες, δέχτηκαν πυροσβεστήρες, δέχτηκαν άλλα αντικείμενα. Και να μην ξεχνάμε ότι ο ένας εκ των δύο, παραλίγο, και αυτό το λέω για να ακουστεί, παραλίγο να αφαιρέσει το όπλο ενός αστυνομικού. Τώρα, γιατί ήθελε να βγάλει το όπλο από τη ζώνη του αστυνομικού. Ας ελπίσουμε, κύριε Μπαλάσκα, ότι θα περάσουμε ήσυχες γιορτές, ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Γιατί να θυμηθούμε ότι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είπε ότι οι καταλήψεις πρέπει να έχουν λήψει μέχρι τα Χριστούγεννα. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα ηρεμήσουν τα πράγματα, να περάσουμε ήσυχες γιορτές για να δουλέψουν και οι καταστηματάρχες. Γιατί αυτή είναι οι παράπλευρες απώλειες. Είδατε τι έχει γίνει και στην Ερμού και στην Τζιμισκή. Βέβαια, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και αυτό το αστείο με τις καταλήψεις, έτσι, και με τους μπαχαλάκηδες που σπάνε και γίνεται αλαλούμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ελευθερία, ευχαριστούμε και εσένα. Καλημέρα. Για να βλέπουμε και όλες τις πτυχές των θεμάτων. Είναι και ένα δύσκολο θέμα. Είναι ένα θέμα που διχάζει την κοινωνία. Και ό,τι και να πεις, υπάρχει και αντίθετη άποψη. Αλλά πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Εμείς οφείλουμε να παραθέτουμε τα πάντα. Όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε πώς ταλαιπωρούνται τώρα περίπου 3.500 πτυχιούχοι άνεργοι του ΑΕΔ, που 21 Ιανουαρίου λύγει η σύμβασή τους και ακόμα δεν έχουν καμία ειδοποίηση και είναι στον αέρα. Ο κύριος Γιώργος Δημητριάδης είναι μαζί μας. Εμείς επιλέξαμε να φιλοξενήσουμε τον κύριο Δημητριάδη, γιατί είναι γιορτινές μέρες, να ξέρουν και αυτά τα παιδιά, αυτοί οι εργαζόμενοι, τι θα κάνουν. Κύριε Δημητριάδη, πολύ σύντομα, αν μπορείτε, να μας πείτε τι έχει γίνει με τη δικιά σας την υπόθεση. Καλημέρα σας, κύριε Ιορδάνη και κυρία Ανθή. Να πούμε και ένα καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Ονομάζομαι Γιώργος Δημητριάδης, όπως προείπατε, και είμαι εργαζόμενος από το ειδικό πρόγραμμα των 5.500 νέων επιστημόνων και νέων πτυχιούχων. Που ουσιαστικά, όπως εσείς προείπατε, μπήκαμε μόνο 3.500 γιατί δεν καλύφθηκαν οι θέσεις. Να πω λίγα πράγματα τώρα για το πρόγραμμα για να καταλάβει και ο κόσμος για ποιο λόγο μιλάμε και για ποιο πρόγραμμα μιλάμε. Είναι για το ειδικό πρόγραμμα των 5.500 νέων επιστημόνων, το οποίο έχει διπλό στόχο, δημιουργήθηκε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στόχευε σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο πρώτος στόχος είναι η ανάσχεση του brain drain. Ουσιαστικά τι σημαίνει brain drain? Να σταματήσουμε τη διαρροή επιστημονικού προσωπικού προς το εξωτερικό, έτσι. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αποκτήσουμε εργασιακή εμπειρία. 2-3 πράγματα. Στους φορείς στους οποίους εργαζόμαστε σε κέρυες θέσεις, σε οργανικές θέσεις, με φορείς να έχουν πάρα πολλές ανάγκες και σε ανθρώπινο δυναμικό και πολλές εκκρεμότητες. Επιτέλους, με το που μπήκαμε εμείς, άρχισαν αυτοί οι φορείς να λειτουργούν με φυσιολογικό ρυθμό. Ένα παράδειγμα είναι ο ΕΦΚΑ, που ουσιαστικά εγώ είμαι στέλεχος πληροφορικής στον ΕΦΚΑ και προσλήφθηκα για την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, όπως και διάφοροι άλλοι συνάδελφοί μου. Αλλά έχουμε πέσει με τα μούτρα στην έκδοση συντάξεων, καθώς κύριε Ιορδάνη και κύριε Ανθή, υπήρχαν συντάξεις από το 2012, κατά κύριο λόγο στις συντάξεις του ΟΓΑ. Άνθρωποι πέθαναν, έκαναν την αίτησή τους και πέθαναν. Και δεν παίρναν τις συντάξεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Και τώρα αυτά τα παιδιά που βάλανε πλάτη, ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν ξέρετε, άρα είστε μέχρι 21 Γενάρη, έτσι. Μετά ναι. Δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Όχι. Και στη μεταξύ μας επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο, κάναμε αρκετές κρούσεις και κινητοποιήσεις. Ο κ. Μηταράκης μας είπε ότι τουλάχιστον τα χρήματα τα οποία πήγαιναν, ήταν προϋπολογισμός του ΑΕΔ, από τον κουμπαρά του ΑΕΔ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα πήρανε και τα έδωσαν στο κοινωνικό μέρισμα. Και μιλάμε για νέα παιδιά, έτσι. Νέους επιστήμονες. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα να ανατονίσω το εξής. Ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο... Κύριε Ιορδάνη, επιτρέπετε. Ελάτε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δύο λεπτά μόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Οι φορείς οι οποίοι εργαζόμαστε, έτσι, πιέζουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, γιατί κρίνουν ότι είμαστε απαραίτητοι. Λειτουργούμε, όπως λένε και αυτοί, σαν ένεση αδρεναλίνης για αυτό το γερασμένο. Και εμείς γι' αυτό σας φιλοξενούμε, κύριε Δημητριάδη. Γι' αυτό σας φιλοξενούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα πάρετε απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για το τέλος τώρα, θέλω να μου πεις τι έγινε στην Καλαμάτα. Πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Χθες, λοιπόν, μια μητέρα πέταξε μέσα σε κάδος σκουπιδιών το βρέφος της, πέρασε μία γυναίκα, άκουσε κλάματα, άνοιξε και την αδεί. Είδε ένα μωράκι και το μωράκι σώθηκε επειδή δεν είχε περάσει το απορριμματοφόρο. Από καθαρή τύχη. Πάντως αυτός ο κάδος δεν ήταν από τους κανονικούς κάδους. Ήταν αυτοί που μπαίνουν μέσα στη γη. Ναι, και ήταν το παιδί, λέει, σε χαρτοσακούλα. Εγώ άκουσα, ας πούμε, την γυναίκα αυτή που έλεγε ότι μου λέγανε ότι είναι κάτι γατάκια. Και λέω, παιδιά, όχι, παιδί είναι. Και η γυναίκα αυτή δεν έχει και παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τζιουβέλη. Είναι δημοσιογράφος από το Μεσόγειος TV. Να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Έχει όλες τις πληροφορίες. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από την Καλαμάτα. Να πούμε ότι ό,τι είπατε ακριβώς έχει γίνει. Πραγματικά είναι συγκλονιστικά τα όσα διαδραματίστηκαν χθες εδώ στην πόλη μας, στην Καλαμάτα. Να πούμε ότι εξεχνιάστηκε η υπόθεση, λοιπόν, με το βρέφος, το οποίο άφησε η μητέρα του σε ένα κάδο απορριμμάτων χθες τα ξημερώματα στην Καλαμάτα. Οι αρχές ενέργησαν πάρα πολύ γρήγορα και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των γειτόνων και με τα στοιχεία από το νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου γέννησε το αγοράκι, 24χρονη Γεωργιανή, να πούμε, κατηγορούμενη, την εντόπισαν σε ένα διαμέρισμα όπου έμενε προσωρινά, σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε αποφασίσει να ρίξει το μωρό της. Οι αστυνομικοί την πρόλαβαν, να πούμε, τη στιγμή που ετοίμαζε τα πράγματά της για να διαφύγει στο εξωτερικό. Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε ποιος ακριβώς ήταν ο πατέρας του παιδιού της, καθώς είναι άνεργη και είχε έρθει πριν λίγες ημέρες στην Καλαμάτα και έμενε σε κάποιους φίλους τους. Χθες, μάλιστα, μίλησα με τον δικηγόρο της. Έχει αναλάβει ο κύριος Κώστας Κρόμπας και μου είπε ότι μίλησε όσο μπόρεσε με τη γυναίκα, όπου είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση αυτή τη στιγμή και ρωτά συνέχεια για το τι κάνει το παιδί. Είναι η ψυχολογία της γυναίκας μετά τη γέννα, γιατί το παιδάκι, λέει, ήταν 6 ημερών. Τίποτα, ένα βρέφος. Τι να ρωτήσει τώρα αυτή τη μάνα, γιατί το πέταξε. Είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Δεν μπορείς να κρίνεις και να κατακρίνεις, γιατί δεν ξέρεις την ψυχολογία. Βέβαια, από την άλλη, πολλές είναι οικογένειες που λαχταρούν ένα παιδάκι. Πολλές είναι οι γυναίκες που λαχταράνε να αγκαλιάσουν ένα μωράκι και δεν μπορούν. Να σας πω κάτι. Αυτό που όλοι. Αυτό το παιδάκι τώρα είναι στο νοσοκομείο, έτσι. Αυτό κρατάμε. Το θετικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία του και είναι στο νοσοκομείο. Και αυτό που όλοι λένε είναι ότι δεν κρίνουν ότι μπορούσε η γυναίκα να μην τα αφήσει στα σκουπίδια. Μπορούσε να το πάει σε μια πόρτα, να το πάει σε έναν άλλον φορέα. Κατάλαβες, δηλαδή. Δεν το θες, είσαι ψυχολογικά πιεσμένη. Δώσ' το σε κάποιο φορέα, μην το πετάς στα σκουπίδια. Γιατί μια ψυχούλα μες στα σκουπίδια. Αυτή τη στιγμή κατηγορείται για απόπειρα παιδοκτονίας. Δεν θέλω να σκεφτώ, δεν θέλω να φαντάζομαι καν τι θα είχε γίνει αν είχε περάσει το απορριμματοφόρο λίγα λεπτά νωρίτερα. Είχε πεθάνει το παιδί. Και αν κάποιος είχε πετάξει ακόμα μία σακούλα, δηλαδή η γυναίκα το έσωσε ουσιαστικά. Γιατί αν κάποιος πέταγε μία ακόμα σακούλα. Και φανταστείτε την ψυχολογία αυτή τη γυναίκα. Τάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα να κάνουμε. Τίποτα. Γιατί πήγε 6:51, έρθει ο Άκης με την Τώρα. Ακολουθούν. Θα τα κάνουν όλα εκεί. Να πούμε κανένα μήνυμα. Τώρα λέει η κυρία Κατερίνα, σοβαρά τώρα, ρε παιδιά, βάζετε τον αστυνόμο να απολογηθεί για την αστυνομία εάν κάνει τη δουλειά τη. Δεν μπορούμε να βγούμε στον δρόμο, λέει, και η αστυνομία θα είναι μόνο για τα αδέσποτα. Έχει δίκιο. Ναι, όχι, μισό λεπτάκι. Δεν βάζουμε κανέναν να απολογηθεί. Συγγνώμη κιόλας. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ. Παραθέτουμε όλα τα στοιχεία. Είπαμε και για την βία που δέχτηκαν οι αστυνομικοί και ρωτήσαμε το τι έχει γίνει με την κουκούλα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν βάζουμε κανέναν να απολογηθεί, κυρία Κατερίνα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στους διαγωνισμούς μας. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. Η αλυσίδα Coffee Eat, θα σας το λέω μέχρι να τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός. Θα σας το λέω και την καινούργια χρονιά. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Μπαίνετε μέσα με το κλειδί στο χέρι. Εκπαιδεύουν το προσωπικό. Στείλουν το κατάστημα. Σας προσφέρουν τα πρώτα προϊόντα για να ξεκινήσετε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να καλέσετε από σταθερό ή κινητό στο 14 999, να αφήσετε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα, open κενό, όνομα, επίθετο στο 14 999. Η κλήρωση θα γίνει πότε, 31 Πρώτου του 2020. Τέλος Ιανουαρίου. Αυτή την εβδομάδα, την Κυριακή, κάνουμε την κλήρωση για τη δωρεοεπιταγή των 4.000 ευρώ που προσφέρει η Alpha Wood Group. Είναι ειδική στα προϊόντα ξύλου και δαπέδου. Από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Τι μπορείτε να πάρετε με αυτή τη δωρεοεπιταγή από την εταιρεία Alpha Wood Group? Εσωτερικές πόρτες, δάπεδα, αν θέλετε να κάνετε την ανακαίνιση, ή προϊόντα θέρμασης, πέλετ ή μπριγκέτες. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο 14999, εύκολα. Θα γράψετε open, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και θα το στείλετε. Την Κυριακή κάνουμε την κλήρωση. Ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο είναι αυτό. 4.000 ευρώ. 6.52 πρώτα λεπτά. Τι θα μας δείξει για το τέλος? Η κυρία Χρύσα μας στέλνει αυτό το ωραίο καφεδάκι με αυτά τα ωραία μπισκοτάκια τα χριστουγεννιάτικα. Και επειδή μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, το Star Wars ξεκινάει σήμερα. Έτσι, σήμερα. Πέμπτη, όχι με την καινούργια χρονιά. Σήμερα, Πέμπτη. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί, Παρασκευή, εδώ θα είμαστε. Και με αυτά τα ωραία πλάνα από το Star Wars κλείνουμε. Ακολουθεί ο Άκης και η Ντόρα. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.